και κυρίως να αποφύγουμε το πολύ τσιμέντο. Γιατί εδώ οι παρεμβάσεις που γίνονται είναι τσιμέντο, πλακάκια, χιβόλυφοι και τα λοιπά. Θα να πάρουμε και κάτι άλλο. Θα πεζοδρομούσατε περισσότερο το Ηράκλειο. Ας πούμε, θα πεζοδρομούσατε τη δικαιοσύνη. Η σκέψη δική μου, βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε και με τους ανθρώπους που θα κάνουν κυκλοφοριακή μελέτη. Mm-hmm. Τι χαρακτήρα όχληση θα δώσουν σε αυτή την ιδέα. Να αποκλειστεί όλο το παλιό Ηράκλειο να είναι πεζοδρομημένο. Και αν χρειάζεται κάπου τροφοδοσία, εξυπηρέτηση των ανθρώπων που μένουν μέσα, κίνηση με λεωφορεία και τέτοια, να είναι χαμηλής όχλησης και ιδιαίτερα τροφοδοσία σε συγκεκριμένες ώρες. Και βέβαια θα πρέπει να αναπλαστεί η αγορά, να έχει ένα χαρακτήρα. Έτσι, όπου και να πας, σε όποια πόλη και να πας στον κόσμο, το κομμάτι της αγοράς σου δίνει μια αίσθηση ότι εκεί είναι το πράγμα. Στο Ηράκλειο είχαμε, ενώ είχαμε, το έχουμε χάσει τώρα αυτό το πράγμα. Όταν έρθει να σε επισκέψει στο Ηράκλειο, τι πιστεύετε ότι μένει ως ανάμνηση? Τι μένει? Αυτό είναι ένα καλό ρεύμα να τους ρωτήσω τι τους έχει μείνει. Διότι, να σας πω, εγώ έχω ταξιδέψει περισσότερες. Το ξέρω, επειδή το ξέρω ότι έχετε. Πόλεις της Ευρώπης. Ότι έχετε από ταξιδεύει. Από κάπου μου μένει κάτι. Κάτι σας μένει. Μου μένει κάτι από παντού. Να σας πω ότι το τελευταίο ταξίδι που έκανα στη Σικελία, ξέρετε τι μου έμεινε, δεν μπορεί να το φανταστείτε. Το ότι είχε στους δρόμους μικρά, ας το πούμε, σαν καλαθάκια απορριμμάτων, το οποίο είχε μέσα γάντια, mm-hmm. σακουλάκια για τα ζώα, για να μαζούν και ένα αυτό για να καθαρίσει τα περιθώματα. Και πήγαινε οι άνθρωποι και τα έπαιρνε, τα καθάρισε και τα βάζαν. Και είχε βέβαια και τον ποδηλατόδρομο το οποίο είχε την κυκλοφορία. Mm-hmm. Αλλά απλά πράγματα. Δηλαδή, να σας πω, εμένα μου είναι αυτό το πράγμα. Έτσι, που μπορεί να έχει χίλια άλλα πράγματα εκεί στο αυτό. Μου είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν το σύντοση, το βλέπω στην Ελλάδα, δεν το έχω δει αυτό το έχει πράγμα. Έχει τύχει να τους ρωτήσετε ποτέ εκεί που ταξιδεύετε, ας πούμε, κάποιον που έχει επισκεφτεί το Ηράκλειο? Όχι, δεν έχω. Ναι, πραγματικά δεν έχω κάνει αυτή την ερώτηση. Δεν την έχετε κάνει. Πάντως, επειδή εγώ το περπατάω λίγο το Ηράκλειο, να σας πω, δεν μου έχει κάνει κάτι κλικ. Έτσι, δεν μου έχει κάνει κάτι να μου μείνει στο μυαλό ότι να, αυτό είναι κάτι. Ενώ 25 Αυγούστου, αν είχε αναδειχθεί τώρα, εντάξει, εκεί ξεκινάμε την 25 Αυγούστου και βλέπουμε δύο ερείπια. Έτσι, το ένα είναι δημοτικό ερείπιο και το άλλο είναι το Φλωρίδα, το παλιό ξενοδοχείο. Θα μπορούσε ο Δήμος με κάποιο πρόγραμμα να έχει βοηθήσει να αναστηλωθούν αυτά. Γιατί το ίδιο γίνεται και μετά. Οι κύματα που έχουμε στην δικαιοσύνη. Ναι, ναι, καλά. Και γενικά με όλα τα παλιά. Εγώ τώρα βλέποντας τη δικαιοσύνη και όλα αυτά τα χτίρια, να σας πω τι μου θυμίζει. Mm-hmm. Την Αγία Πετρούπολη. Εκεί, όπως είναι κατά μήκος του ποταμού, εκεί, αυτά που είναι τα παλιά ανάκτορα, είναι όλα πινακοθήκες. Είναι... Και λες ότι όλα αυτά είναι χώροι πολιτισμού, χώροι ανάδειξη που δείχνουν τα πάντα του αυτοκράτορα, του δικού του εκεί τα παλιά. Λες, γιατί όλο αυτό το πράγμα από την τοπική αυτοδιοίκηση στην περιφερειακή μέχρι κάτω στο αστυνομικό κτίριο και τέτοια που είναι τώρα την Ειρηνοϊκή και τέτοια, θα μπορούσε όλα αυτά να είναι ένα κομμάτι πολιτισμού? Τους έχετε ρωτήσει γιατί δεν το κάνουν, γιατί δεν αξιοποιούν αυτά τα κτίρια σε όποιον και να ανήκουν, ας πούμε? Να τους έχω ρωτήσει. Δημόσια κτίρια είναι στο το ξέρω τέλος, ότι είναι δημόσια κτίρια. Δεν ξέρω ότι. Δεν τους έχω ρωτήσει και νομίζω ότι δεν θα έχουν και αυτή την απάντηση να πούν κάτι. Και δεν έχει γίνει και ποτέ μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έκλεισε η Βικελέ, γιατί να μεταφερθεί να λειτουργήσει σε ένα τέτοιο ανακαινισμένο κτίριο μέχρι να ξαναφτιαχθεί? Και πήγε και χώθηκε στα υπόγεια που πλημμυρίσαν ποντίκια ή μειώθηκε στο 1/20 ο χώρος λειτουργίας της με τα δύο χώρους που είχε μεταφερθεί. Η θέα που έχουμε στη θάλασσα, που έχουμε αποκτήσει, είναι μερικά από τα έργα που διαφημίζει ο κύριος Κουράκης. Πιστεύετε ότι είναι αυτή που πρέπει? Κοιτάξτε τώρα, αυτά που διαφημίζει, αυτά τα έργα ήταν Ολυμπιακά. Ναι. Είχαν ξεκινήσει από προηγούμενα, είχαν ενταχθεί από προηγούμενα, ήταν ευτυχή συγκυρία για τον ίδιο, mm-hmm. το ότι υλοποιηθήκαν με τον ημερό του και με χρήματα των Ολυμπιακών έργων. Νομίζω ότι πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα για το να στρέψουμε την πόλη να βλέπει, και ιδιαίτερα στο κομμάτι στο λιμάνι, η μεριά του λιμανιού, η επέκταση της Αλικαρνάς από εκείνη την πλευρά, mm-hmm. και από την πλευρά την άλλη. Μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν πολλά, και κυρίως να λυθεί το πρόβλημα της σχέσης όλη Δήμου. Δηλαδή, ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου είναι εκεί που πρέπει να είναι, και πρέπει όλα αυτά τα πράγματα που ανήκουν στο Δήμο να είναι και στις αρμοδιότητες του Δήμου, να αποφασίζει ο Δήμος για αυτά τα πράγματα.
πολλά μπορεί να γίνουν και πρέπει να γίνουν. Και στο σχεδιασμό μας είναι να το αναδείξουν περισσότερο το μέτωπο προς τη θάλασσα. Το οποίο όμως να είναι ένα μέτωπο, ένας χώρος ο οποίος θα είναι προσιτός στο δημότη, οικονομικός, να μπορεί να έχει πολλαπλές δραστηριότητες και υπαίθριες πολιτιστικές και αθλητικές και περίπατο και ποδήλατο, και κυρίως να έχει την μορφή, ας το πούμε, ενός πολλαπλού πάρκου. Όλη αυτή, από τη μια άκρια μέχρι την άλλη. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ από αυτά τα ποδήλατα που δίνει ο Δήμος? Δεν τα έχετε χρησιμοποιήσει. Έχει κάτι θετικό ο Γιάννης Κουράκης για σας? Κοίταξε, ο Κουράκης είχε, ας το πούμε στο εξής, είχε μια προωθητική δυνατότητα τα πρώτα χρόνια της θητείας του, mm-hmm. η οποία όμως νομίζω τώρα έχει τελειώσει. Ό,τι ήταν να δώσει, το δώσει. Είναι καιρός και τέλειωσε, γιατί και οι επιλογές του πλέον είναι σε κατεύθυνση η οποία δεν βοηθάει την ανάπτυξη του Ηρακλείου, και διότι δεν τα βάζει, δεν βάζει που λένε μπέτι στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχει ο Δήμος, οι Δημότες και η κοινωνία συνολικά, είναι εκφραστής ενός πολιτικού συστήματος και πολιτικών επιλογών οι οποίες είναι αντίθετες αυτή τη στιγμή με την πλειοψηφία των συνδημοτών μας. Και νομίζω ότι αυτό το ότι έχει χάσει την προθετική ικανότητα δεν έχει, δεν του δίνει τη δυνατότητα να πει ότι θα σχεδιάσει και θα κάνει ευρύτερα πράγματα για την πόλη. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι και οι χθεσινές του και οι προχθεσινές του μάλλον εξαγγελίες, το 90% αναφέρεται σε έργα, σε τσιμέντο, και το 1% στον άνθρωπο. Τώρα δυστυχώς για τον ίδιο οι προτεραιότητες πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να είμαστε κυρίως προς τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, mm-hmm. και λιγότερο προς το άλλο. Αφήστε δε που και οι εξαγγελίες που κάνει είναι εξαγγελίες έργων άλλων. Δηλαδή δικαστικό μέγαρο, δεν έχει καμία σχέση ο Δήμος, αεροδρόμιο που δεν έχει καμία σχέση ο Δήμος, φυλακές που δεν έχει καμία σχέση ο Δήμος, τι άλλα έλεγε, και ξαναεξαγγελία πραγμάτων που έχει εξαγγείλει 2-3 φορές τα προγράμματά του. Το ότι ο ένας άνθρωπος είναι 12 χρόνια δήμαρχος και ξαναεξαγγείλει για 4η φορά το θέμα του νερού, για παράδειγμα, σημαίνει ότι δεν είχε την ικανότητα να το λύσει. Γιατί εδώ 40 χρόνια κυβερνάνε το Δήμο Ηρακλείου ίδια πολιτική παράταξη, 40 χρόνια το πρόβλημα του νερού είναι στην ίδια και σε χειρότερη κατάσταση. Για τα χωριά πέριξ του Ηρακλείου έχετε πρόταση? Ναι, έχουμε ήδη νομίζω και διατυπώσει και βγάλει και ένα ειδικό φυλάδιο για την ανάπτυξη, τον αγροτουρισμό, την παραγωγική ανασυγκρότηση με προσανατολισμό τη διατροφή, τη μεσογειακή διατροφή, την ανάγκη της συνεργασίας τοπικών μικρών δραστηριοτήτων. Πιστεύετε ατομικών... ότι μπορούν οι κοινωνίες των περιφερειακών οικισμών του Ηρακλείου να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο? Βεβαίως. Ήδη στα Σπάργανα αυτές οι δραστηριότητες υπάρχουν. Τι δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει ο συντονισμός, δεν υπάρχει η βοήθεια της τεχνογνωσίας, δεν υπάρχει η διαφημιστική προβολή και προώθηση και, mm-hmm. το κεντρικό, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, mm-hmm. αυτών των δραστηριοτήτων, και κυρίως οι τρόποι με την οποία θα αναπτύξουν την παραγωγικότητά τους και την υπεραξία τους. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να βοηθήσει ο Δήμος, και έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά και από το ΙΤΕ και από το ΤΕΙ και από το Πανεπιστήμιο, η οποία mm-hmm. είναι υποβοηθητική, μπορεί να είναι αρκετά καλή σε αυτούς. Απλώς οι περιφερειακοί χώροι που εντάχθηκαν με τον Καλλικράτη έχουν προβλήματα άλλα, έχουν προβλήματα υποδομών, έχουν άρδρευσης προβλήματα, έχουν προβλήματα και στο επίπεδο ζωής και στα οικονομικά. Δηλαδή μια στιγμή βρέθηκαν να έχουν το ίδιο κόστος ως προς το Δήμο κοινότητες οι οποίες ήταν πολύ μικρή η συμμετοχή τους στους παλιούς δήμους, στις παλιές κοινότητες, και καταλαβαίνετε αυτά τους έχουν δημιουργήσει διάφορα προβλήματα. Μάλιστα. Ο Ηλίας Λιγερός ακούει μουσική? Βεβαίως, μονίμως. Τι ρόλο παίζει στη ζωή σας αλήθεια η μουσική? Τα χτε είναι στιγμές που με ξεκουράζει,
Είναι στιγμές που με κάνει και σκέφτομαι καλύτερα όταν ακούσω μια ωραία μουσική. Και όπως λέμε, εξημερώνουν τα ήθη. Εάν σας έλεγα να διαλέξετε τώρα ένα τραγούδι, θα διαλέγατε? Ποιο τραγούδι θα διαλέγατε? Για να κλείσουμε θα διάλεγα, με αυτό. Θα διάλεγα το ποδήλατο μου του Μακεδόνα, νομίζω ότι είναι έτσι. Και κάποια στιγμή θα σκεφτεί να το δάνω και χαρακτηριστικό της προεκλογικής μας εκστρατείας. Μάλιστα. Για να τα ακούσουμε, κύριε Λιγερέ, να σε ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να σε ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή υπομονή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τα πάντα θα εξαρτηθούν από τους Ηρακλειώτες και από τον τρόπο που οι Ηρακλειώτες θα αποφασίσουν. Αλήθεια, γιατί να σας ψηφίσουν οι Ηρακλειώτες? Ναι, εγώ λέω το εξής καταρχάς. Όταν ο καθένας μας την Κυριακή το πρωί σηκωθεί να πάει να ψηφίσει, να σκεφτεί το τι έχει περάσει τα τελευταία 4 χρόνια. Το πώς ήταν η ζωή του, το πώς ανατράπηκε η ζωή του και έχει φτάσει στη σημερινή κατάσταση, από το επίπεδο, από τα έσοδά του, από τα έξοδά του, από την ασφάλειά του, από τη δυνατότητα τα παιδιά του να μπορέσουν να ζήσουν, να μορφωθούν, να δουλέψουν, από το επίπεδο της ανεργίας, των καθημερινών μικρών και μεγάλων προβλημάτων που έχει στο μυαλό του, και αυτά να καταδικάσει. Και αν αποφασίσει ότι πρέπει να καταδικάσει αυτά και τις πολιτικές που το εκφράσουν, είναι το σίγουρο ότι θα υπερψηφίσει το συνδυασμό το δικό μας στο Δήμο, του Μιχάλη του Κροτσάκη στην περιφέρεια και το ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Γιατί η ανατροπή πρέπει να είναι συνολική. Πιστεύω ότι οι δημότες θα επιλέξουν εμάς, γιατί έχουμε και όραμα, έχουμε και αυτοδιοικητικό λόγο, αυτοδιοικητική πρόταση, έχουμε προτεραιότητα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Έχουμε γνώση, έχουμε δυναμικό τέτοιο που μπορεί να εφαρμόσει αυτή την πολιτική και κυρίως είμαστε κάτι σαν τον καθένα, σαν τον δημότη. Δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό ούτε μακριά από αυτόν. Έχουμε ηθική διαφάνεια στη ζωή μας. Αυτά τα πράγματα θέλουμε να εφαρμόσουμε και στο Δήμο και νομίζω ότι αυτά μας θα αναγνωρίζει ο κόσμος και θα μας αναδείξει νικητές στις δημοτικές εκλογές. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που διαλέξατε. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.